κοινωνική δικτύωση. Είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Σήμερα, ξοδεύουμε το 22% του χρόνου μας online και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν είναι μόνο για να κάνουμε νέες γνωριμίες ή να μοιραζούμε ξεχαρακτηριστικά βίντεο, αλλά είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, να προωθούμε καινοτομίες, να γνωρίζουμε νέες κουλτούρες και να επικοινωνούμε με όλον τον κόσμο. Η δικτύωση έχει κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αγνοούμε. Πρώτα είναι τα cyber attacks. Ένας τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε εύκολα να πείσουμε σε παγίδα των επιτίδιων. Αφού επικοινωνήσουν μαζί μας, θα μας προσφέρουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το μόνο που μας ζητούν είναι τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Πάμε στην επόμενη μας απειλή. Το phishing. Phishing είναι απόπειρα που μπορεί να κάνει κάποιος για να ψαρέψει τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο. Γίνεται με την αποστολή κάποιου ψεύτικου παραπλανητικού μηνύματος, συνήθως με email, το οποίο ο πραγματικός αποστολέας δεν είναι αυτό που σου φαίνεται και μας αποσκοπεί να δώσουμε προσωπικά μας δεδομένα ή να απαντήσουμε σε κάποιο link που στην πραγματικότητα δεν είναι αθώο. Τώρα μπορεί και ακόμη να ξεκινήσει phishing συστήματα εναντίον των φίλων σας. Εντάξει, και τώρα τα malware. Κάνοντας κλικ σε ένα διαφημιστικό pop-up παραθυρών, το οποίο είναι κακόβουλο λογισμικό υποαμφίεση, αυτόματα κατεβάζουμε το λογισμικό στον υπολογιστή μας. Αυτό το λογισμικό μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους πρόβλημα, παρόλο που φαίνεται σαν κάτι που πραγματικά θέλεις. Ουσιαστικά, μετατρέπει τον υπολογιστή μας σε ένα ζόμπι, εξαπλώνεται στις επαφές μας μέσω email, όπως και σε άλλους υπολογιστές στο διαδίκτυό μας. Έχουμε 4 απλά βήματα, τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ανεπιθύμητες παγίδες. Σκεφτείτε πριν κάνετε κλικ. Επιβεβαιώστε την ταυτότητα των τόπων και συνδέσμων πριν να συνδεθείτε μαζί τους online. Μην μοιράζετε ποτέ προσωπικές πληροφορίες με κάποιον που δεν γνωρίζετε. Να έχετε πάντα ένα λογισμικό προστασίας από ιούς. Να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαφορετικό λογαριασμό σας και να μην τους κοινοποιείτε σε κανένα. Γίνε και εσύ ένας σωστός χρήστης του διαδικτύου και απολαύσε όλα τα θετικά αυτού του μαγικού κόσμου πληροφορίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.